Υποστήριξη πρότασης για τη διευθύνση της άσκησης της υποσχεδότησης του ΜΕΡΑ 2015 και να μην πάρουμε την εξαρτολίκηση από την προκαλώμενη χρόνια. Είναι μια πρόταση.
15 έκρηξη και 2 στρατηγικούς ηλιαρμού. Ο κύριος Δημόλυκος. Να φέρει, έχουμε επιστήμονες, έχουμε ανθρώπους που
θα πρέπει να γίνει σε βάθος, τουλάχιστον ας προσδοκίσουμε και εμείς ο Δήμο, Δήμαρχος, προσδοκίσουμε και κάτι στην Ελλάδα. Γιατί όλοι σχεδιάζουμε να φτιάχνουν σχολεία, δεν έχουν παιδιά. Τέτοια πράγματα. Και δεν είναι. Δεν είναι συμπτωματικό το ότι χρεοκοπήσαμε, γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Φτιάχνουμε, έχουμε κτίρια, έχουμε το ένα, έχουμε υπερβολές, κάνουμε υπερβολές, δεν έχουμε ουσία. Λοιπόν, θα πρότεινα στον Δήμαρχο να ασχοληθεί και να κάνει λεπτομερή και αντιελεγχή μελέτη των δεδομένων. Ευχαριστώ. Άλλος λάθος, άλλο επιστημονία. Σας διάβασα ακριβώς αυτό που είναι όμως. Χωρίς να ερευνάτε το ποιο είναι ο Δήμος. Το πραγματικό γεγονός
τη σύμβαση στην ίδια κατασκευή. Δηλαδή, ήταν χρησιμοποιεί ή όχι, στην άλλη άκρη θέλετε να έχει 50. Και εγώ για τα 50. Η καθαριότητα και η αγωγή μας φωτογραφίων του Ισόγειου κτηρίου του Σουρνού από τον Πάτα 12 στο Βορειοστινέ και την Κυριακή Βελσία. Η καθαριότητα
Είναι αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει με 57.000 πόσο είναι σε εργολάβα, δεν είναι λάθος. Ξαναλέω, προσλάβετε για ανθρώπους και είναι τα δίκτυα σε εργολάβα, θα πείτε το λέω τώρα. Ωραία. Εφόσον εφαρμόζεται πιστά τους νόμους που βάζει κάθε κυβέρνηση, το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, ουσιαστικά καταστρέφεστε σε διαχειριστές μια κατάσταση και όχι σε δημοτική αρχή. Άρα πάβει ο όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν υφίσταται και κακώς εξηγείς όταν εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση και λέμε ότι είναι τοπική διοίκηση. Άρα, εδώ μιλάμε ένα πολύ ωραίο κόλπο. Αντί να προσλάβει 15 υπαλλήλους διαχειριστές και να τους πληρώνει, έχει προσωπικό τσάμπα το κράτος δηλαδή να εφαρμόσει για να διαχειρίζει μια κατάσταση στην τοπική διοίκηση. Αυτό έχει σημαντικό με τη λογική αυτή που. Τρεις οικογένειες, τέσσερις θα μπορούσαν να παίρνουν ένα αξιοπρέπειο μισθό. Και να αυτό να πάρουν πολλά. Είναι μια διαδικασία, ναι, το ζήτημα είναι όμως το αποδέχεις, άμα έχεις την καρδιά, αυτό λέει το αγάπη. Σε άλλους δήμους προσλαμβάνονται κόσμος. Με συλλαλητήρια, με συλλήψεις, με συλλαμβάνονται. Στην Πάτρα προσλήφθηκαν 320 άτομα. 320. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Ναι, προσλάβει. 320 άτομα. Ψάξτε. Κύριε Πρέπει, είναι συγκεκριμένη που διέφυγε το θέμα, είναι πιο συγκεκριμένα. Και είχαμε προτείνει τότε να πάρουμε τετράωρα ορισμένους δικούς μας ανθρώπους, δημότες μας, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και οικονομικά. Αρνηθήκατε. Σας κάνουμε άλλη πρόταση, η οποία ήταν διευκρινιστική. Είχαμε πει τότε να δοθεί, να αποκριθεί διαγνωσμός. Παρότι υπάρχει η απόφαση στην οικονομική τότε, ομόφωνα, το τελείς ομόφωνα. Εσείς, παρά τα αυτά, εξακολουθείτε και προφέρετε θέμα αποφές ανάθεσης. Και θα σημειώσω, κύριε Δήμαρχε, εδώ, ότι θα προσυμφώνουμε με τον κύριο Στέκη Ψάχνου στην Καταρία. Αυτά τα Ψάχνου με πρώτα θα συζητήσουμε και να μείνουν τα 30.000 40 στο Δήμο. Και τι να το εγώ πάντως, ναι, σήμερα είμαι απογοητευμένος, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή το κράτος του θέμα. Κάτι και απ' έξω, κρέμονται έξω. Τα βλέπω. Συγκαλωθήκες, γεμάτες. Αυτά γεμάτα, απ' έξω γεμάτα. Δεν ξέρω, ποιος καταλήγει αυτή τη στιγμή. Ποιος καταλήγει αυτή τη στιγμή. Και, ναι, κύριε Πρόεδρε, έχω προτείνει
Δεν είχατε ορίσει τότε. Μίχρι τότε. Τώρα τι θέλετε να ορίσετε. Τα αναπληρωματικά. Αναπληρωματικά. Οριστατικά. Τα τακτικά υπάρχουν ήδη από την προηγούμενη εισήγηση. Ναι, ποια είναι. Γιατί Μαγουλάς Κυριόπουλος Γιαννακόπουλος, Βούζα Αναστασία Τερατενοπούλου Ελένη, Βανέσα Βάγιου είναι Βασιλική και Πόνη Σουάνη του Κωνσταντίνου επιχειρηματία. Τα τακτικά. Δεν υπήρχε τέτοιο. Η απόφαση δεν είναι. Τι είναι. Δεν περνάει η απόφαση να δίνει τακτική από την μουσική. Είχατε διευθύνει το. Είχατε διευθύνει. Δεν περνάει. Πού τη συμπληρωτή. Έπρεπε να συμπληρωθεί από συμβούλους της Υπουργείας. Σας είπα όταν είναι εφαρμογή επιτροπή, δεν είναι 3-2. Το είχαμε συζητήσει και μάλιστα γίνει μια πρόταση τότε του κύριου Διαμαντή, να σας την υπενθυμίσω. Η μόνη πρόταση ήταν να πει από το πλατήσουμε ο επιχειρηματίας κύριος Στραγάλη. Όχι, ο πρόεδρος. Όχι, ο πρόεδρος, ο κύριος Στραγάλης ήταν διαγραμμένα στα πρακτικά. Και τότε το αρνήθηκε για τους γνωστούς λόγους. Δεν θέλω να το απαντήσω. Χρειάζεται 5 μέλη, γιατί εφόσον αρνείται η πλειοψηφία, παίρνω την πλειοψηφία. Ακριβώς. Το λέμε ξανά από το δικαστήριο νομική αυτό. Είναι κάτι αντίστοιχο όταν ο αντιπρόεδρος ή τα οικονομική της συμβουλής αρνούνται από την πλειοψηφία, πάνε στην πλειοψηφία. Καλό καλά και καλά. Έτσι κύριε Πρόεδρε. Έτσι είναι. Δεν το πήγε, δεν το πήγε. Το έβαλε στη ζήτηση, το βάλε στη ζήτηση. Δεν το πήγε, δεν το πήγε.
και στις προβολές του Δήμου. Θα μου επιτρέψετε, είχα πει στην αρχή ότι το είχα σαν ερώτημα στην αρχή του Συμβουλίου του Δήμου, αλλά πάλι είχαμε θέμα και γι' αυτό ζήτησα 2 λεπτά περισσότερο χρόνο για να πω 2 πράγματα. Το έργο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ενός Δήμου. Τι είναι, είναι συμβουλευτικό για την εξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του Δήμου και έχει μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες. Το προγραμματισμό για κατάρτιση της πολιτικής του συνδυασμού της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου και τη διαμόρφωση και πρόθεση των αναγκαίων δεκτήσεων και των ορτών μέτρων εφαρμογής. Εισηγείται πάλι συνήθως στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναγκαία μέτρα και την έρευνα και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα που παρακολουθεί την απόδοση του ως ενημερώσει ειδικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου. Προτείνει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο ενέργειες για την πρόθεση και λήψη μέτρων για την προσέγγιση ιδιωτικών κεφαλαίων. Σχεδιάζει και προτείνει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συνεδρικές εκθέσεις ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις δημοσιοποιούνται άλλο τρόπο. Επίσης, τα πρακτικά αναπτώνται με φωτίδα του Προέδρου της στην εσωτερική του Δήμου. Εάν αναβληθεί ή δεν αναβληθεί, κύριε Πρόεδρε της Τουριστικής Προβολής του Δήμου, εγώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σε όλα αυτά που σας είπα, πρέπει να μας φέρετε το πρόγραμμα που έχετε επεξεργαστεί για το 2015. Έπρεπε να το έχετε φέρει το Φλεβάρι, μην ανεβάσει την πτώση του αργήσαμε, πρέπει να το αναφέρετε, να δούμε τι προτάσεις έχει η Τουριστική Προβολή, τι αποφάσεις έχει πάρει μέχρι τώρα, οι οποίες πρέπει να αναπτούνται και στη διάρκεια, για να δούμε και εμείς και να αποφασίσουμε πάνω σε αυτά που εσείς έχετε πάρει αποφάσεις, να αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε. Διότι η Επιτροπή αυτή είναι καθαρά εισηγητικού χαρακτήρα και όχι αποφασιστικού. Εδώ μέχρι στιγμής υλοποιούνταν πέρα από αποφάσεις του Δήμου και τις υλοποιούσαμε. Κάτι που παραβαίνει το νόμο 3852, κάθετος 10 και το άρθρο 70. Γι' αυτό σας λέω στον επόμενο να μας αφαιρέσετε να αποφασίσουμε σαν δημοτικό με μια εισήγηση της Τουριστικής Προβολής ποια θέλει να αποφασίσετε και αυτά κύριε Πρόεδρε. Ερχόμαστε έτσι στο προηγούμενο που βλέπετε ότι εγώ ο Δήμος συμμετείχε στην έκθεση, στην πατρίδα της Ισλαμίας. Το βλέπετε εδώ πέρα τι λέει ο νόμος. Ότι η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής έπρεπε να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει την εισήγηση να πάρει απόφαση. Ήδη πραγματοποιούνται άλλε 2-3 συγκεντρώσει. Και καλώ πραγματοποιούνται. Μία θα είναι τον άγνωστο. Και καλώ πραγματοποιούνται. Όπως επίσης παίρνουν και από τις επιτροπές, οι ιδιωτικές ζωές να δουν στο διάδειο, η Οικονομική Επιτροπή, οι σχολικές επιτροπές, αν και επειδή συμμετέχουν πέρα, αποφάσισαν να έχουν διαθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνονται όλα αυτά, θα ήθελα γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, δεν έχει και εγώ. Αμέσως.